Γιάννη Παπαγιάννη. Καλημέρα σα, καλή εβδομάδα. Καλή συνάδελφοι, καλημέρα. Καλώ τα παιδιά. Μπήκαμε δυναμικά αυτή την εβδομάδα, έτσι, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όχι μόνο αυτό, αλλά έλεγε στην εκπομπή μου ο Ζαχαρίας ο Ζούπης στο Σαββατοκύριακο στο Real FM ότι πλέον οι μετρήσεις αρχίζουν από το μηδέν, με δεδομένη την αστάθεια που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Αν συνεχιστεί αυτό το μπάμπα μπούπα, θα παίξει μεγάλο ρόλο και σε ευρωεκλογές. Ακριβώς. Δηλαδή θα ευνοηθούν ούτως ή άλλως οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών. Και τι επιπτώσεις, Γιάννη μου, θα έχει στην οικονομία και κυρίως και στην τιμή των καυσίμων. Εκεί θα πάμε. Πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Μαζί της είναι ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος πρατηριούχων Αττικής. Γιατί τώρα καταλαβαίνετε, καλημέρα και στους δύο, ότι όλα τα βλέμματα, κύριε Παπαγεωργίου, είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τι θα γίνει, αν θα υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις. Τσίμπησε. Στις τιμές των καυσίμων. Από πότε καλή σας από σήμερα. Καλημέρα. Πρέπει να παρέμβει εισαγγελέα. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Όντως, όπως τα λέτε, είναι τα πράγματα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα. Είναι κάτι το οποίο ξεκινήσει από τις αρχές του έτους. Οι τιμές ανεβαίνουν σταδιακά και από τα 74 δολάρια το βαρέλι τύπου Brent έχει φτάσει σήμερα στα 90 με ανωδική τάση. Λόγω του πρόσφατου γεγονότος. Οι αγορές, το έχω πει στο παρελθόν και μάλιστα και στη δική σας εκπομπή, το ότι προεξοφλούν τα καλά ή τα κακά νέα. Και δυστυχώς τα κακά νέα ήταν μπροστά. Και τα βλέπουμε τώρα. Ήδη μια αύξηση της τάξης του 15% που υπάρχει στα καύσιμα και από το 1,74-1,75 περίπου που ήταν στις αρχές του έτους έχει βρεθεί στο 1,97, έδειχνε ότι κάτι κακό θα συμβεί. Να ρωτήσω τον κύριο Παπαγεωργίου, αν μου επιτρέπετε. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Ο Γιάννης Παπαγιάννης, ο δημοσιογράφος. Καλημέρα σας. Με δεδομένη και την παρέμβαση του κυρίου Θεοχάρη χθες για φαινόμενα εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας. Και επειδή υπάρχει βεβαρημένο παρελθόν στη χώρα μας, είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν οι μηχανισμοί να ελέγξουν την αγορά? Δηλαδή ότι δεν θα εμφανιστούν τα φαινόμενα αυτά τώρα, σήμερα, αύριο και πολύ περισσότερο ενόψει του Πάσχα? Κάνατε μια πολύ έξυπνη ερώτηση, κύριε Παπαγιάννη. Ξέρετε, στην ελληνική αγορά από τις αρχές του πολέμου στην Ουκρανία έχει επιβληθεί πλαφόν στο κέρδος των πρατηρίων υγρών καυσίμων και οποιοδήποτε εμπορεύεται υγρά καύσιμα στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν είναι διασφαλισμένη η αγορά από φαινόμενα κερδοσκοπίας εσχροκέρδειας, γιατί τα λίγα ευρώ που θα επιδιώξει κάποιος να κερδίσει αυξάνοντας την τιμή έρχονται πολλαπλάσια χιλιάδες ευρώ πρόστιμα από πίσω. Και έλεγχοι υπάρχουν και έλεγχοι είναι και στοχευμένοι αυτή την περίοδο. Οπότε οι καταναλωτές σε ποσοστό που πλησιάζει το 100% σε όλη τη χώρα είναι καλυμμένοι από φαινόμενα τέτοια. Ναι. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί είναι οι διεθνείς τιμές και οι τιμές που πουλούν τα ελληνικά δηληστήρια. Μισό λεπτάκι τώρα για να καταλάβουμε. Εμείς αγοράζουμε. Κύριε Παπαγεωργίου, μισό λεπτάκι. Για να καταλάβουμε πόσο αδικαιολόγητη θα ήταν μία αύξηση των τιμών ξεκινώντας από σήμερα. Πριν από τις δυτικές αγορές, ανοίγουν οι ασιατικές. Στις ασιατικές αγορές, σήμερα το πρωί, με τελευταία ένδειξη πριν από 45 λεπτά, 7 και 25, η πτώση του Brent ήταν 7%. Δηλαδή, αρκετά σημαντική. Σε διάψευση όλων, εν πάση περιπτώσει, των κινδυνολογικών προβλέψεων. Γιατί, εξηγούν οι ειδικοί τώρα και βλέπω μία ανάλυση της Goldman Sachs. Σήμερα το πρωί έχει αναρτηθεί αυτή, για αυτούς ακόμα είναι βράδυ. Λοιπόν, η οποία λέει τι? Ότι η τιμή του πετρελαίου έχει ένα risk management μέσα 5 με 10 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή, αυτή την οποία οι επενδυτές απαιτούν για να μπουν να επενδύσουν στο εμπόρευμα αυτό. Και αυτή είναι υπέρ αρκετή για να καλύψει το ρίσκο τους από μια περίπου επίθεση του Ιράν. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διεθνώς η τιμή του Brent είναι πτωτική. Δεν μπορεί ο άλλος που έχει πρατήριο στον Μπραχάμι να έρθει για να πει 4 λεπτά επάνω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια πλατφόρμα όπου η Γενική Γραμματεία Εμπορίου ανακοινώνει τις τιμές που πωλούν καθημερινά τα ελληνικά δηληστήρια. Αν δείτε σε αυτή την πλατφόρμα το πώς εξελίσσονται οι τιμές από τις αρχές Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, θα δείτε ότι είναι με μια συνεχή ανωδική τάση. Μάλιστα για αύριο περιμένουμε περαιτέρω αύξηση. Εν αντιθέσει με αυτό που λέτε. Βέβαια, η αποκλιμάκωση προφανώς και θα έρθει από Τετάρτη και μετά. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρόεδρε, εξηγήστε μας. Γιατί, Πρόεδρε? Γιατί από αύριο νέα αύξηση? Γιατί τα ελληνικά δηληστήρια έχουν ένα περιθώριο ασφαλείας 4 ημερών, όπου λαμβάνουν μία μέση τιμή. Και επειδή όλες οι προηγούμενες μέρες ήταν ανωδικές, έχουν προπληρώσει σε υψηλό τίμημα, σε υψηλή τιμή,
τα υγρά, τα ορυκτά καύσιμα τα οποία προμηθεύονται. Κύριε Παπαγεωργίου. Αυτό λοιπόν αποτυπώνεται και έτσι αφήνουμε ένα περιθώριο 2-3 ημερών για να δούμε την αποκλιμάκωση, εάν υπάρξει. Εάν δεν υπάρξει κάποιο άλλο άσχημο γεγονός, αν δεν υπάρξει κάποια άλλη επίθεση, για να γίνει αποκλιμάκωση. Κύριε Παπαγεωργίου, όμως από το Φεβρουάριο, τα διεθνή γεγονότα, με συγχωρείτε, από το Φεβρουάριο, τα διεθνή γεγονότα όμως δείχνουν ότι υπάρχει γενικώς μια, όπως λέμε, πτωτική τάση. Αλλά εσείς μας λέτε ότι υπάρχει τελείως διαφορετική τάση από τα ελληνικά δηληστήρια. Δηλαδή, μόνα τους αποφασίζουν κάποια στιγμή ότι τώρα θα ανεβάσουμε τις τιμές. Και εσείς βέβαια δεσμοί τους είστε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Από αυτούς θα πάρετε και με το δικό σας λογικό περιθώριο. Ακριβώς, προφανώς και εμείς δεν έχουμε πετρελοπηγές κάτω από τα κινητά μας. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Και εμείς από εκεί αγοράζουμε. Οι χρεώσεις τις οποίες επιβάλλουν τα δηληστήρια, είτε τα ελληνικά, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι γνωστές στο καταναλωτικό κοινό. Ωραία. Πρόεδρε, πρόβλεψη για την τιμή της βενζίνης το Πάσχα. Είστε άνθρωπος της αγοράς. Μπορείτε να μας πείτε την αίσθησή σας. Υποκανονικές συνθήκες, αν δεν αντεπιτεθούν οι Ισραηλινοί. Γιατί αν εξαπολύσουν επίθεση. Εκεί το καταλαβαίνω. Υποκανονικές συνθήκες λοιπόν θα παραμείνει ως έχει η κατάσταση. Δηλαδή το πετρέλαιο τύπου Brent θα κυμαίνεται γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι. Διότι υπάρχουν ενεργά μέτωπα τα οποία το συντηρούν. Η Αγγλία, την Αγγλία, και η τιμή στη βενζίνη θα είναι πέριξ του 2 ευρώ μέση τιμή πανελλαδικά. Προφανώς και λιγότερο και αρκετά ανεβασμένη στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και στην νησιωτική χώρα. Μάλιστα. Θα φύγεις από την Αθήνα 2. Με την τιμή στο 1,95. Και υπάρχει και το κακό σενάριο να γίνει η αντεπίθεση, να γενικευτεί ο πόλεμος και να δούμε το πετρέλαιο τύπου Brent στα 120 δολάρια το βαρέλι και την τιμή στη χώρα μας να είναι πάνω από 2 ευρώ και 20 λεπτά. Μάλιστα. Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, υπάρχει ψυχραιμία τώρα στην αγορά. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος, οι θεατές σας. Αλλά το 2 μπήκε μπροστά. Στην αγορά, πρόεδρε. Και αυτό αποτυπώθηκε. Μπήκε το 2 μπροστά. Ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη.